και έριξε η ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη σχετικά με τις 27 απολύσεις που αφορούν το Δήμο Κερατσινίου Δραπετσόνας. Θα θυμίσουμε ότι οι 27 εργαζόμενοι ήταν μια υπόθεση που ξεκίνησε το 2000 και παγώσει μέχρι το 2011. 2 Οκτωβρίου έλαβε έγγραφο ο καινούργιος δήμαρχος ο κ. Βρετάκος ότι πρέπει οι 27 αυτοί οι εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι 15 είναι αμαία, να απολυθούν. Ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι ο σημερινός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μητρόπουλος, ως εργατοδότης, είχε γνωμοδοτήσει. Είχε γνωμοδοτήσει ότι πραγματικά ήταν παράνομη η πρόληψη των υπαλλήλων. Παρ' όλα αυτά, έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου το έγγραφο που μου δίνει το Σωματείο Εργαζομένων εδώ, όπου το Αλεκτικό Συνέδριο κρίνει νόμιμη, το 2006 είναι αυτή η απόφαση, οποιαδήποτε πληρωμή των εργαζομένων στο Δήμο. Ναι. Καλημέρα, Δήμαρχε. Γεια σου, Δήμαρχε, καλημέρα. Καλή σας μέρα και πάλι. Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μητσοτάκη που έστω και για λάθους λόγους θυμήθηκε ότι υπάρχει Κερατσίνη. Ναι, μια πόλη με χιλιάδες ανέργους που δεν θέλει να προσθεθεί στη μεγάλη λίστα της να προσθεθούν και άλλοι 27. Κοιτάξτε να δείτε. Αν διαβάσετε το πόρισμα το οποίο εμφανίστηκε στην Ελληνική Βουλή, θα διαπιστώσετε ότι ένα ολόκληρο ΑΣΕΠ από ό,τι φαίνεται παραπλανήθηκε, γιατί αυτό μας λένε. Αυτό είπαμε, Μητσοτάκη, ότι του στείλατε άλλα στοιχεία. Τα αλλάξανε και στείλανε άλλα στοιχεία. Ναι. Τα οποία τα κατάλαβε ένας έγκριτος νομικός και δεν τα κατάλαβε το ΑΣΕΠ. Δεύτερο ζήτημα, κοιτάξτε. Γνωμοδότηση δεν υπήρχε. Του Μητρόπουλου τώρα λέμε. Δεν υπήρχε. Εγώ διάβασα ένα πόρισμα που ένας ανώτατος δικαστικός έλεγε, μου είπε μία υπάλληλος, ότι ο κύριος Μητρόπουλος είπε αυτό. Δεν στέλνουμε ανθρώπους στην πυρά επειδή μου είπε μία υπάλληλος ότι ο κύριος Μητρόπουλος είπε αυτό. Μα και ανεξάρτητα από αυτό, κύριε Δήμαρχε, ακόμα και αν ο Μητρόπουλος είπε κάτι, δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Από τη θέση του ως εργατολόγου, ως έχοντας ένα νομικό γραφείο, μπορεί να είπε κάτι, μπορεί να μην είπε κάτι. Τι σημασία τώρα έχει αυτό? Είπε μία γνώμη. Και πέρα από αυτό, να σας πω και κάτι άλλο. Ο υπουργός πρέπει να απαντήσει. Τότε διαφωνούσε με τον κύριο Μητρόπουλο ο χώρος που κυβερνούσε και μετέτρεψε τις συμβάσεις των ανθρώπων σε αρίστου χρόνου. Και σήμερα. Συμφωνεί με τότε και διαφωνεί με σήμερα. Δεν μπορούμε να κυβερνούμε αυτόν τον τόπο με αυτόν τον τρόπο. Και σε τελευταία ανάλυση, το ίδιο το ΑΣΕΠ και το Ελεκτικό Συνέδριο έχει αποφασίσει, έχει αποδεχτεί και τις προφορικές συμβάσεις που δεν τις έκανα εγώ. Έχει αποδεχτεί και ότι. Εντάξει, πάντως προχτές, Δήμαρχε, είπες μία κουβέντα που είναι πολύ σοβαρή. Ότι προφανώς τυπικά η προκάτοχή σου δεν ήταν εντάξει. Όχι, δεν είπα αυτό. Όχι. Είπες ότι τις αμαρτίες των προκατόχων σου τις πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Θα το πω χειρότερα. Είπα ότι είχαμε ένα πολιτικό σύστημα που είχε μετατρέψει το δικαίωμα των ανθρώπων στη δουλειά. Εντάξει. Σε εμπόριο. Μέσα σε αυτό το πελατειακό σύστημα, λοιπόν, δεν φροντίζανε να είναι και τυπικά εντάξει και νόμιμα τα θέματα όλα και νομότυπα, αν θέλεις. Να σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δηλαδή, καταρχήν δίνανε σε ανθρώπους δουλειά. Έχουν κάνει άλλα εγκλήματα, ξέρετε, για τα οποία δεν απολογούνται. Το ότι έδιναν σε ανθρώπους δουλειά, ακόμα και με αυτόν τον τρόπο που σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, εκτιμούν ότι είναι λάθος. Αλλάζοντας κριτήρια, έτσι. Ναι. Ακόμα και αυτό, παιδιά, δεν είναι έγκλημα. Μακάρι να δίνανε δουλειά σε 1,5 εκατομμύριο ανέργους που είχε ο τόπος μας. Έστω και με τέτοιο τρόπο. Ρε Δήμαρχε, δίκιο έχεις αυτό, αλλά είναι ένα πράγμα γενικό αυτό. Δηλαδή, εσύ δίκιο θα έχεις τώρα να πεις, ελάτε άλλοι 300 να δουλέψετε, διότι δουλειά δίνει σε ανθρώπους και είναι φτωχοί και δεν έχουν να φάνε. Απλώς, άμα δεν φροντίσεις να είναι και νομικά εντάξει, θα βρούνε μετά, θα είναι στο, θα μείνουν στον δρόμο. Πού πας, δέστε κάτι. Εγώ, παρότι σήμερα ο Δήμος μας έχει 150 εργαζόμενους λιγότερους, δεν έχω δικαίωμα να πω ούτε σε έναν άνθρωπο να έρθει για δουλειά. Όχι, δεν μπορείς, βέβαια, φυσικά. Ναι. Όχι μόνο γιατί δεν μπορώ, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα, έτσι. Και υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι με ανάγκη. Αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, θα σου πει με τι λεφτά το κάνεις αυτό. Εσύ θα ήθελες να πάρεις 200 να δουλεύουν, να καθαρίζουν την πόλη καλύτερα, να αυτό, φυσικά. Τώρα αλλά τι θα γίνει, πού βρισκόμαστε, αυτοί και τώρα, άνθρωποι. Τι θα γίνει με τους ανθρώπους αυτούς. Και το έχει ανάγκη πολύ. Δέστε λιγάκι. Δεν ξέρω τι έχει αποφασίσει ο υπουργός μας. Ξαναλέω. Ανέβασε ένα θέμα με 27 ανθρώπους. Οι 15 από αυτούς είναι άνθρωποι με ειδικές ικανότητες και έτσι πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε. Οι οποίοι πού απασχολούνται εμείς στο εμπάροδο στο Δήμο, σε τι δρόμους μας. Στους δρόμους μας. Καθαρίζουν την πόλη. Η αμαία. Από αυτούς είναι σφρεφονιπιά και το κάνουν, ξέρετε, με μεγάλη αξιοπρέπεια. Με μεγάλη αξιοπρέπεια και με μεγάλη προσπάθεια. Κάποιοι από αυτούς απασχολούνται, ξέρετε, το να προσεγγίζουμε ανθρώπους που αυτή η κοινωνία τους χρωστά και πρέπει να τους στηρίξει με ένα σεβασμό και στις ικανότητες που έχουν.
και στην ανάγκη που έχουν να αισθάνονται χρήσιμοι. Γιατί είναι χρήσιμοι? Ξέρετε, πολύ πιο χρήσιμοι από πολλούς από εμάς. Είναι ένα θέμα. Αλλά και οι άλλοι 12, στην εποχή που ζούμε, είναι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, παιδιά. Τα 8 εκατοστάρικα των εργαζομένων του Δήμου δεν είναι προνόμιο. Ναι, εντάξει, φυσικά. Βέβαια. Εννοείται. Λοιπόν, κυρία Σημακοπούλ, τι λέτε εσείς για όλο αυτό τώρα? Τι έχει γίνει? Καταρχάς, δεν λέω ότι δεν έχουμε τίποτα με τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Ναι. Και στην περίπτωση που τα πράγματα έχουν γίνει όπως έπρεπε να γίνουν, δεν έχουν και κανένα λόγο απολύτως να ανησυχούν και κάτι.